Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα συνομιλήσουμε τώρα με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία Σαράφογλου, καλώς σας βρήκα. Και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε έτσι μεγάλη αγωνία και μεγάλη αισιοδοξία, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας φαίνεται ότι γίνεται επιλογή πάρα πολλών ανθρώπων και πολλών νέων ανθρώπων και δεχόμαστε εξαιρετικά αισιόδοξα μηνύματα. Για πείτε μου, τι ζητάνε από την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία πλέον πριν από τις κρίσιμες κάλπες και εσείς είστε ακόμα ενεργοί στο δρόμο, μιλάτε με τον κόσμο, οπότε τι εισπράτετε? Αυτό που εισπράττω με πολύ πραγματικά συγκινητικό τρόπο είναι ότι πάρα πολλά παιδιά και μεγαλύτεροι άνθρωποι αποφασίζουν να πάνε να ψηφίσουν για να ψηφίσουν την Πλεύση Ελευθερίας. Αλλιώς δεν θα ψήφιζαν. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, γιατί είναι κάτι στο οποίο στοχεύαμε, δηλαδή να φέρουμε τον κόσμο στη συμμετοχή, να φέρουμε τον κόσμο στη διαδικασία την εκλογική να ασκήσει τη δύναμή του, να συνειδητοποιήσει ότι έχει τεράστια δύναμη και ότι πρέπει να την χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ συγκινητικό ότι μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι και δέχομαι προσωπικά πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε «Σε ευχαριστώ που υπάρχεις», «Σε ευχαριστώ γιατί μου έδειξες ότι υπάρχει και μια διαφορετική φωνή στην πολιτική». Πάρα πολλοί λένε ότι «Σε παρακολουθώ από το 2015 που ήσουν πρόεδρος της Βουλής, τη συνέπειά σου», δίνουν μεγάλη έμφαση στη συνέπεια και δίνουν και μεγάλη έμφαση στην προσδοκία, σε αυτό που και εγώ πιστεύω, κυρία Σαράφογλου, ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και ότι μπορεί να υπάρχει και μια διαφορετική Βουλή. Εμείς πηγαίνουμε με αποφασιστικότητα εκεί. Άρα αισθάνεστε ότι είστε στο κατόφλι της Βουλής πια? Τι λένε δηλαδή οι δικές σας δημοσκοπήσεις? Εμείς δεν έχουμε δικές μας δημοσκοπήσεις. Όχι, εννοώ η δημοσκόπηση που κάνετε εσείς στο πεζοδρόμιο έξω, συνομιλώντας με τους πολίτες. Η αίσθηση που έχουμε είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, γιατί πάντοτε οι εκλογές είναι εκλογές και πρέπει να επιφυλασσόμαστε, όπως και πρέπει και ο κόσμος να πάει, να μην επαναπαυθεί επειδή υπάρχει αυτή η εφορία και επειδή δεν πειράζει να μην πάω, να πάει ο κόσμος, αν και φαίνεται πολύ αποφασισμένος. Είναι παιδιά και μεγαλύτεροι που μου λένε «Έρχομαι από το εξωτερικό ειδικά για να σε ψηφίσω». Να πάνε στην κάλπη. Εισπράττω λοιπόν αυτό το ρεύμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι χειροπιαστό. Δηλαδή μου λένε οι συνεργάτες μου, πήγανε χτες στα ΚΤΕΛ να στείλουν υλικό για τους υποψηφίους μας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και πήγε πάρα πολλοί κόσμος και τους ζήταγε αυθόρμητα υλικό. Και αυτό είναι που βιώνουμε και βιώνω και εγώ και στον κόσμο, ότι έρχεται πια ο κόσμος σε εμάς, αντί να πηγαίνουμε εμείς προς τον κόσμο που πάντοτε αυτό κάνουμε. Υπάρχει και μια σημαντική δεξαμενή σε αυτή την αναμέτρηση, είναι αυτή των νέων ψηφοφόρων. Και θα ήθελα να μου πείτε με ποιο επιχείρημα της Πλεύσης Ελευθερίας πιστεύετε εσείς ότι ταυτίζεται ένας πολύ νέος άνθρωπος σήμερα για να προσέλθει στην κάλπη? Νομίζω ότι το πιο καθοριστικό είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς στους νέους και που έχω και εγώ προσωπικά, γιατί θεωρώ ότι οι έφηβοι, οι μετέφηβοι, οι νέοι άνθρωποι είναι στην πιο σοφή περίοδο της ζωής τους. Όλοι μας όταν είμαστε σε αυτή την περίοδο... Είναι όμως απογοητευμένοι από όλα όσα έχουν ζήσει. Είναι όμως τώρα σε μια συνθήκη που αναθαρούν, εγώ αυτό αισθάνομαι, που διεκδικούν, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που παλεύει να πείσει τον κόσμο ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και παλεύει και προσπαθεί να τους απενεργοποιήσει με το επιχείρημα ότι τίποτα δεν αλλάζει. Εγώ λοιπόν αυτό που βλέπω είναι ότι γίνεται διάχυτη αίσθηση που θέλω κι εγώ να την μεταλαμπαδεύσω, ότι αλλάζουν τα πράγματα, εναπόκειται σε εμάς. Η ψήφος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Οι νέοι που έρχονται προς τα εμάς είναι αισιόδοξοι και γίνονται κι όλο ένα πιο αισιόδοξοι όταν βλέπουν ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε και ότι απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες, ανοιχτά και με ένα στοιχείο που νομίζω ότι δεν το έχουν γενικά συνηθίσει, που είναι με αγάπη. Εμείς πορευόμαστε με την αγάπη για τον κόσμο. Αυτό είναι και το δικό μου κίνητρο στην πολιτική, όπως και στη ζωή μου, όπως και στη δικηγορία. Με πάρα πολύ αγάπη υπερασπίζομαι ανθρώπους που βάλλονται και που δεν έχουν
υπεράσπιση και που πολλές φορές δεν έχουν και τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, έτσι και στην πολιτική το κίνητρό μου και ο στόχος μου είναι να υπερασπιστώ τον κόσμο, την κοινωνία μας και τη χώρα μας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές. Και ήθελα να ρωτήσω αν στο δικό σας μυαλό, εφόσον εισέλθει η πλεύση Ελευθερία στη Βουλή, υπάρχει αυτή η πιθανότητα να συνεργαστείτε δηλαδή με άλλες δυνάμεις της αριστεράς για να πετύχετε ένα μέρος έστω από αυτά που έχετε βάλει ως στόχο. Κυρία Σαράφογλου, εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι από την αρχή και το λέμε σε όλους τους τόνους. Η πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται ούτε να υποβοηθήσει, ούτε να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς που μας έχουν φέρει ως εδώ και με κανέναν από αυτούς που πήραν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και την τζαλαπάτησαν. Αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι να είμαστε αντιπολίτευση και θα είμαστε μία αντιπολίτευση ανεπανάληπτη. Θα είμαστε ζωντανοί. Είστε πιο χρήσιμοι, δηλαδή, ως αντιπολιτευτική δύναμη, θεωρείτε. Η αντιπολίτευση είναι ζωτικό στοιχείο για τη δημοκρατία και το ότι δεν έχουμε πραγματική αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έχουμε εικονικές αντιπολιτεύσεις, είναι ένας παράγοντας καθοριστικός για το πού βρισκόμαστε. Εμείς λοιπόν λέμε, δώστε μας τη δύναμη να είμαστε η ζωντανή αντιπολίτευση της Βουλής, να είμαστε παρόντες στις διαδικασίες και όχι απόντες, να είμαστε ενεργοί καταθέτοντας προτάσεις νόμου, μπλοκάροντας τροπολογίες της ντροπής και της νύχτας, μπλοκάροντας τις διαδικασίες της βουλευτικής και της υπουργικής ασυλίας, φέρνοντας τον κόσμο στη Βουλή, γιατί υπάρχουν εργαλεία κοινοβουλευτικά κοινωνικής συμμετοχής, όπως είναι η ακρόαση των φορέων και άλλα. Εγώ τα είχα όλα αυτά ενεργοποίηση ως πρόεδρος της Βουλής, έφερνα τους πολίτες μέσα στη Βουλή σε κάθε ευκαιρία και αυτό είναι κάτι που θα το διεκδικήσουμε. Και βεβαίως θα είμαστε εκεί, δεν θα είναι αφύλακτη η Βουλή με άδεια έδρανα, ούτε θα κοιμόμαστε πάνω στα έδρανα όπως έχουμε συνηθίσει τους διαφόρους βουλευτές, οι οποίοι εισπράττουν τους μισθούς και κάνουν dolce vita, πάντως δεν υπερασπίζονται τους ανθρώπους που τους εμπιστεύθηκαν. Οπότε νομίζω, κυρία Σαράφογλου, ότι αυτό έχει γίνει πολύ κατανοητό στον κόσμο, το αντιλαμβάνεται και το θέλει να έχει μια τέτοια υπεράσπιση και πραγματικά σε ό,τι με αφορά αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μια τεράστια ευθύνη αλλά και ένα τεράστιο βήμα για τα παραπέρα. Όλα τα άλλα που λένε οι άλλοι για το πώς θα κυβερνήσουν είναι σενάρια που απλώς αποκαλύπτουν μια ιδιοτελή του σχέση με την εξουσία που θέλουν να την γραπώσουν και μετά θα κάνουν τα ίδια. Τι διαφορετικό έχετε εντοπίσει σε αυτή την αναμέτρηση? Νομίζω μου είναι πολύ... Η πρώτη φορά που συμμετείχα σε εκλογές ήταν το 12. Εκεί λοιπόν αισθανόμουν ότι άλλα πράγματα εισέπρατα από τον κόσμο και άλλα προσπαθούσαν να εμφανίσουν ως κατάσταση είτε οι δημοσκοπήσεις, είτε τα μέσα ενημέρωσης, είτε τα κόμματα της εξουσίας. Αισθάνομαι σε αυτή την αναμέτρηση πολύ περισσότερο από το 12. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος με πολύ αποφασισμένο και απελευθερωμένο τρόπο απορρίπτει το πολιτικό σύστημα που έχει ηθικά καταρρεύσει στις συνειδήσεις, δηλαδή δεν πείθονται πια οι άνθρωποι ότι θα τους σώσει ο ένας από τον άλλον, δεν θέλουν κανέναν από όλους αυτούς και με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και με πείσμα αλλά και με συνειδητοποίηση επιλέγουν μία δύναμη, έρχονται δηλαδή σε εμάς με συνειδητοποίηση ότι αυτό αποτελεί μία επιλογή ούτε απελπισίας, ούτε διαμαρτυρίας, ούτε ανάγκης, μία επιλογή θετική ουσίας. Με μεγαλύτερη έγνοια, ποια είναι η μεγαλύτερη έγνοια τους για την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι η μεγαλύτερη έγνοια είναι το περιεχόμενο της ζωής τους. Δηλαδή είναι πολύ ευρύτερο από τα επιμέρους. Ο κόσμος αγωνιά και για το ότι δεν τα βγάζει πέρα και για το ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος των δανείων των ενοικίων και για το ότι βάλετε από πληστηριασμούς και για το ότι περικόπτονται οι μισθοί και η σύνταξη. Για όλα αυτά και αγωνιά και βογκά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο στην αγωνία του κόσμου και αυτό είναι το πιο σημαντικό και καθοριστικό, ότι διεκδικεί το περιεχόμενο της ζωής του στην ολότητά της, την αξιοπρέπειά του, τη δυνατότητα να απολαύσει τη ζωή του και να είναι χαρούμενος, τη χαρά δηλαδή και την ευημερία που διακηρυκτικά διαχρονικά διάφοροι λένε και οι διεθνείς οργανισμοί και τα συντάγματα ότι είναι στόχος της πολιτείας, αλλά κανείς δεν μεριμνέει γι' αυτό. Ο κόσμος λοιπόν τώρα το διεκδικεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Σαράφαγλου. Σας προσκαλούμε το απόγευμα 6 και 4. Θα έχουμε τη διακαναλική μας συνέντευξη τύπου και θα αρχίσει να προβάλλεται στα κανάλια, δεν ξέρω στον Αντένα ποια ώρα, λίγο πιο αργά. Και αύριο στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα θα κάνω την κεντρική μου ομιλία και θα μιλήσω ελεύθερα στον κόσμο. Καλή επιτυχία, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ.